Το ένα έχει να κάνει με την ποινικοποίηση που λέγεται και την ποινικοποίηση των αγώνων. Θα πρέπει να γνωρίζουν κάτι άλλο, και αυτό είναι μέσα από τη σύμβαση, τη νέα σύμβαση του 2021, αυτήν που ήδη υφίστανται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, ότι η απεργία, επειδή βρισκόντουσαν σε απεργιακή κινητοποίηση τον τελευταίο καιρό, από τη μέρα που θα αρχίσει η παραγωγική δραστηριότητα πάνω στο βουνό, να γνωρίζουν καλά, και καλά θα κάνουν οι συνδικαλιστές τους αυτό να το υπογραμμίσουν, έτσι, να το υπενθυμίζουν σε καθημερινή βάση στους συναδέλφους τους, ότι η απεργία είναι ποινικό αδίκημα στις σκουριές. Απαγορεύεται διαροπάλου. Η απεργία στις σκουριές, στο εργοτάξιο των σκουριών, ταυτίζεται με ακραίο καιρικό φαινόμενο, με σεισμό, με τρομοκρατική ενέργεια, με πόλεμο και πάει λέγοντας. Ένα άλλο, μια και δόθηκε έμφαση, πολύ σωστά, στο φυσικό αγαθό νερό, και επειδή ακριβώς όπως έλεγε ο Σταύρος, όπως γνωρίζουν οι μεγαλοπαναγιώτες, ξέχασε στον Άγιο Γιώργη, ας πούμε, την πηγή, το καλύτερο νερό της Μεγάλης Παναγίας δεν υπάρχει πια, μετρημένο το νερό από το Δημόκρητο, λοιπόν, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών, ότι η εταιρεία, για να προχωρήσει στις δραστηριότητές της, έχει το δικαίωμα από τη νέα σύμβαση, από νόμο του κράτους, να χρησιμοποιεί όσο νερό χρειαστεί. Για τις ανάγκες του τόπου θα φτιάξουν 2 λιμενοδεξαμενές με κάποιες λίγες χιλιάδες κυβικά για καταστάσεις ακραίες. Το πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ακραίες καταστάσεις μιας περιοχής με 2 λιμενοδεξαμενές, αυτό θα το δούμε αν τελικά λειτουργήσει αυτό το θέμα. Αυτό θα το βιώσουμε στο πετσί μας. Και κάτι για τις μελέτες που έλεγε η Μαρία σχετικά με το πλαστικό. Είναι θλιβερή η κατάσταση ότι δημόσια ιδρύματα κάνουν έρευνες και δεν δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους. Γνωρίζουν οι ερευνητές ότι το πλαστικό απορροφάται από τον οργανισμό. Έχει δοκιμαστεί. Αυτά τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια, το PET, τα τρίψανε και τα ρίξανε σε καλλιέργειες εν είδη λιπάσματος, συμπληρώματος, ιχνοστοιχείων κτλ. Βρέθηκαν σε όλους τους ιστούς των φυτών. Σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα στη συνέχεια, έτσι, μέσα από την τροφική αλυσίδα, μπαίνουν στο δικό μας οργανισμό. Τις συνέπειες της λειτουργίας των συνθετικών αυτών υλικών, των πλαστικών, εν μέρη, γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να τα προσεγγίσει κανείς, τα ανέφερε η Μαρία πριν.